Λοιπόν, θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαδημητρίου, είναι αρχισυντάκτης στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Καλώς σας μεσημέρι από τις Σέρρες, τι κάνετε? Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο πια έτσι να αισθανόμαστε χαρούμενοι όταν βλέπουμε ένα τέτοιο δημοσίευμα στο Le Point. Θα ήθελα όμως να ακούσω την άποψή σας για όλα αυτά τα οποία γράφονται εκεί μέσα, καθώς ο τίτλος είναι και «Ελλάδα η Αναγέννηση». Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι και τυχαίος τίτλος. Η Αναγέννηση έχει μεγάλη ιστορία και σημασία. Γι' αυτό να ακούσω λοιπόν ένα πρώτο σας σχόλιο. Αναγέννηση μετά από μία δεκαετία σχεδόν μεγάλων θυσιών από τον Νικολάο. Δύσκολες μέρες που πέρασαν όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας. Ναι. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι αυτό το μεγάλη κυκλοφορίας περιοδικού αφιερώνει 32 σελίδες στη χώρα μας, μέρος της οποίας είναι και η αποκλειστική συνέντευξη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ξεχωρίζω ένα σημείο που λέει ο Πρωθυπουργός ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί, η χώρα επιστρέφει στην κανονικότητα, αλλά αν κερδίσαμε μια κρίσιμη μάχη, ο πόλεμος συνεχίζεται. Ναι. Και όπως επίσης αυτό το οποίο σημειώνει ο κ. Τσίπρας, ότι η κυβέρνηση του κατάφερε να σταματήσει την κατάρρευση της οικονομίας και επιστρέφει σε μια πολιτική ανάκαμψης. Νομίζω ότι είναι μηνύματα τα οποία τα διαβάζουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες, είτε μιλάμε για επενδυτές που σκέφτονται να επενδύσουν σε κάποια άλλη χώρα, είτε μιλάμε όμως ακόμα και για απλούς πολίτες που απλά σκέφτονται να κάνουν τις διακοπές τους. Όλα έχουν τη σημασία τους, νομίζω. Το σημείο εκείνο στην αρχή που λέει ότι το 2015 η Ελλάδα δεν είχε πλέον καμιά γεωπολιτική εμπιστοσύνη. Πιστεύετε ότι εμείς ως απλοί πολίτες, ως Έλληνες, το είχαμε κατανοήσει αυτό ή πραγματικά ήμασταν στο δικό μας κόσμο και πιστεύουμε ότι όλα καλά, όλα ανθυρά σε τούτη τη χώρα, απλά κάποιοι μας κοροϊδεύουν? Ναι. Η προσωπική σας έτσι αίσθηση ποια είναι? Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ είχαμε την αίσθηση ότι η χώρα είχε φτάσει στον πάτο του βαρελιού, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση. Και μιλώντας και με στενούς συνεργάτες του σημερινού Πρωθυπουργού, ένα στοιχείο το οποίο αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι ανακτά η χώρα την αξιοπιστία της στο διεθνή περίγυρο. Ότι είναι δηλαδή μια χώρα και μια κυβέρνηση που δίνουν λύσεις στα προβλήματα. Είτε αυτό είναι το οικονομικό, είτε αυτό είναι το θέμα των σχέσεων με το βόρειο γείτονά μας, είτε είναι αυτό το προσφυγικό. Είναι λοιπόν πλέον η Ελλάδα μια χώρα η οποία επί λύσεις ώρες συνομιλεί με τους άλλους Ευρωπαίους εταίρους και αποτελεί μέρος της λύσης, όχι μέρος του προβλήματος. Τώρα κύριε Παπαδημητρίου, επειδή και εσείς έχετε εμπειρία ως δημοσιογράφος, πώς μπορούμε να εξηγήσουμε το ότι δεν έχουμε μια κοινή πολιτική από όλους τους χώρους μέσα στο Κοινοβουλίο, από όλα τα κόμματα, έτσι ώστε να φαινόμαστε και ενωμένοι προς τα έξω? Νομίζω ότι αν κοιτάξει κανείς και βάζουν, θέλω να πω, η πολιτική μας το συμφέρον τους πρώτα ή το συμφέρον το δικό μας, γιατί είναι πραγματικά κρίμα, δεν μας αξίζει ως χώρα να μην φαινόμαστε ενωμένοι προς τα έξω. Ναι, καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Νομίζω ότι άμα κοιτάξει κανείς την ιστορία αυτού του τόπου και ιδίως την πολιτική ιστορία τα τελευταία 200 χρόνια, ναι, νομίζω καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή η κομματική αντιπαράθεση είναι ένα μόνιμο ζήτημα σε αυτόν τον τόπο. Άρα το έχουμε στο DNA μας να είμαστε μεταξύ μας τα μαχαίρια. Κάπως έτσι. Ναι. Πάντως σας ακούω αισιόδοξο, ότι η Ελλάδα έχει βάλει τέλος σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και από εκεί πέρα βέβαια μένει στο χέρι μας, είναι στο χέρι μας αν θα ανακάψουμε ή όχι. Ναι, και νομίζω ότι μετά και την οριστική έξοδο από το μνημόνιο, μετά νομίζω ότι θα αρχίσει να ξετυλίγεται προς τα πίσω το φιλμ της λιτότητας. Νομίζω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες. Η κυβέρνηση θα είναι αυτή η οποία θα αποφασίζει τα μέτρα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο έλεγε και σε πρόσφατη συνέντευξή του εδώ σε εμάς στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ότι μέσα στον Ιούλιο θα καταθέσει εισήγηση στον Πρωθυπουργό για το πού θα διατεθούν αυτά τα 700 εκατομμύρια που περισσεύουν. Θυμίζω ότι στον επόμενο χρόνο
αυτά τα 700 εκατομμύρια θα αφορούν φορολογικές ελαττρύνσεις. Περιμένει λοιπόν την εισήγηση ο Πρωθυπουργός για το ποιοι συγκεκριμένα φόροι θα κοπούν. Θα είναι ένφια, θα είναι από κάπου αλλού. Αυτά μένει να τα δούμε. Μπορούμε να τα κόψουμε όλα αυτά, κύριε Παπαδημητρίου, όταν από 1η-1η του 19 έχουμε ένα φόβο για το τι μας περιμένει, καθώς δεν είναι και ανακοινώσιμο. Αυτό δεν το έχουμε ακούσει από κάποιους, παρά μόνο από τις αντιπολιτεύσεις. Για τις συντάξεις λέτε? Για τις συντάξεις, λέω για τα έμφυα, λέω για τη φορολογία, λέω και τις μοίρες μας, λέω. Από το υπερπλεώνασμα λοιπόν υπάρχει ένα μαξιλάρι 700 εκατομμύριων ευρώ που θα κοπεί από φόρους. Ναι. Το ποιοι φόροι θα είναι, αν θα είναι ένας φόρος μόνο ή αν θα είναι κάποιοι συνδυαστικά, αυτό μένει να το δούμε. Ωραία. Θα το δούμε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι το οποίο θα το δούμε μετά από χρόνια, θα το δούμε συγκεκριμένα το φθινόπωρο που μας έρχεται. Από εκεί και ύστερα για τις συντάξεις, θα σας έλεγα ότι και ο Πρωθυπουργός με τη χθεσινή του συνέντευξη στο Bloomberg άνοιξε αμέσως ένα παράθυρο ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα εξεταστεί μαζί με τους εταίρους μας το προσεχές διάστημα. Ωραία. Οπότε να μείνουμε εδώ, το ότι θα εξετάσουμε και περιμένουμε και μια εισήγηση, είπατε, τις επόμενες ημέρες. Ναι, βέβαια, ημέρες, του Ευκλήδη Τσακαλώτου, του κύριου Τσακαλώτου, ακριβώς. Τον Ιούλιο στον Πρωθυπουργό. Επομένως, γρήγορα θα ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο διάστημα, έτσι. Βέβαια. Ωραία.